Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων μετά το αποτέλεσμα που βρήκε ισόπαλες στις ομάδες αυτή των Ηλυσίων και αυτή της Ελπίδας Αγίων Αναργύρων. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσίων, κύριο Ματζούνη. Κύριε Ματζούνη, μία δήλωση σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Από την προσπάθεια των παιδιών είμαι μόνο ευχαριστημένος. Πραγματικά σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, με μια καλή ομάδα που το είχε δείξει και η πορεία της μέχρι τώρα, που είχε μόνο νίκες και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ, θεωρώ ότι πραγματικά βγάλανε διάθεση, βγάλανε ψυχή, βγάλανε ό,τι είχαμε πει ποδοσφαιρικά, το πλάνο που είχαμε. Οπότε ειλικρινά, μόνο μπράβο μπορώ να τους πω και συγχαρητήρια. Από το αποτέλεσμα δεν είμαι ευχαριστημένος. Μπορεί να παίζαμε με τον πρώτο εκτός έδρας και να ακούγεται κάπως. Σας έχω πει ότι εμείς σαν ομάδα βάζουμε στοιχήματα με τον εαυτό μας, βάζουμε ψηλά τον πήχη και θεωρώ ότι η εικόνα του αγώνα, συγγνώμη, μας αδικεί. Είχαμε πολύ πιο πολλές ευκαιρίες, αυτό που λέμε κλασικές, από τον αντίπαλο. Έλειπε αυτό το κάτι να τις σπρώξουμε να μπει στα δίχτυα. Δεχτήκαμε ένα κρύο γκολ με έναν έμπειρο παίκτη της κατηγορίας και με ικανότητα, αλλά βέβαια το ποδόσφαιρο αυτό είναι, ότι γι' αυτό παίζει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είχατε ευκαιρίες όμως, πρέπει να το πούμε αυτό. Είχε και ευκαιρίες αντίστοιχες και η άλλη ομάδα. Τώρα σχετικά με τις επόμενες αγωνιστικές, με την επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, το επόμενο μάτς είναι και αυτό, είτε είναι χαρά είτε είναι στεναχώρια, κρατάει μέχρι την Κυριακή το βράδυ, γιατί την άλλη μέρα σκέφτεσαι τον επόμενο αντίπαλο, δεν έχεις χρόνο. Κάποια στιγμή μετά από 10 μέρες θα έχουμε και το κύπελο. Την άλλη Κυριακή παίζουμε ένα μάτς υψηλής δυσκολίας με μια ομάδα ποιοτική, ανταγωνιστική, με τα πιο μεγάλα budget και ποιοτικά ρόστερ στην Αθήνα, όχι μόνο στον ομιλό μας, τη Διάνα Ηλιούπολης, και εμείς σαν Μελίσσια είναι χαρά μας να παίζουμε με τέτοιες ομάδες και σας ξαναλέω να βάζουμε στοιχήματα ποδοσφαιρικά με τον εαυτό μας. Βλέπω και από τον προηγούμενο αγώνα που είχατε με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου, βλέπω ότι ο κόσμος σας υποστηρίζει. Βλέπω ότι οι κερκίδες μετά τον κορονοϊό αρχίζουν και γεμίζουν σιγά σιγά και βλέπω ότι σας υποστηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την τύχη τα Μελίσσια να είναι, θα το έλεγα, ένα προάστιο, για να πω, ένα χωριό με την καλή έννοια μέσα στην Αθήνα. Οπότε αυτό μας, σαν τοπική κοινωνία, όλος ο κόσμος είναι πιο κοντά. Όταν δει ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια με αξιοπρέπεια και με δουλειά και μεράκι, τη στηρίζει. Τους ευχαριστούμε δημόσια, αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ειδικά στην έδρα μας. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι μόνο να δουλεύουμε και να προσπαθούμε κάθε μέρα να φέρουμε όλο και πιο πολύ κόσμο και να επιβραβεύει αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά μέχρι τώρα είμαστε ικανοποιημένοι και τους ευχαριστούμε. Και βλέπω ότι υποστηρίζουν και οι μικροί φίλοι των Μελισσίων. Έχει μεγάλη υποστήριξη και η ομάδα και από τους μικρούς φίλους. Ναι, και ναι. Σίγουρα και οι ακαδημίες θα συνεισφέρουν πολύ και στην, ναι, ομάδα. Ναι, είναι και μια χρονιά που υπάρχει και ένας άνθρωπος αξιόλογος στις ακαδημίες, ο κύριος Καρατζάς. Μαζί με τη διοίκηση έχουν οργανώσει. Δόξα τω Θεώ, γιατί ήταν ένα στίχημα, το ξέρετε, μετά τον κορονοϊό, πώς θα λειτουργήσει η κοινωνία, ναι, και οι γονείς με τα παιδιά. Οι γονείς έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και όλη η ομάδα προσπαθεί κάθε μέρα να αναβαθμίζει την προπόνηση και την ποιότητα των μικρών παιδιών. Μιλάω για τα πιο μικρά τμήματα, όχι στην πρώτη ομάδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ματζούνη, για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.